Καλησπέρα. Ξέραμε σήμερα ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Ξέραμε ότι θα παίξουμε ένα σκληρό παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα. Δεν άρχισαμε καλά στην άμυνα. Το ξεκίνημά μας ήταν κακό στην άμυνα, δεν ήμασταν σκληροί. Και αυτό έτσι το πληρώσαμε συνέχεια. Αφήσαμε τους παίκτες να βρουν ρυθμό. Και έτσι βάλετε κάποια δύσκολα σου στο τέλος. Θα προσπαθήσουμε να κατεβούμε πιο συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι, ώστε να πάρουμε την πρόκληση στο τελικό. Καλή επιτυχία στον Άρη στο επόμενο παιχνίδι. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον Βασίλη? Όχι. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό μάθημα για την ομάδα μας. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί. Ξεκινάμε και το μυαλό μας είναι από την επίθεση. Τα μάτς, τα δυνατά μάτς ξεκινάνε από την άμυνα και από το πόσο μπορείς να βάλεις το σώμα σου και το μυαλό σου να είναι μέσα στο γήπεδο. Εμείς είχαμε πάρα πολλά προβλήματα στο ένας εναντίον ενός. Ζεσταθήκανε τα γκάρ. Δεν χρησιμοποίησαμε τα φάουλ ή τα χρησιμοποίησαμε στην τελική. Στο τελείωμα της φάσης, θεωρώντας ότι είναι δευτερεύον, είναι πολύ, το να χρησιμοποιήσει τα φάουλ είναι στρατηγική. Απ' την άλλη, στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαμε και προβλήματα στο rebound, που αυτό δείχνει έλλειψη ενέργειας και έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης. Θεωρώ ότι θα μας δώσει ενδιαφέροντα πράγματα για να μπορέσουμε για τη συνέχεια, να καταλάβουμε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα παιδιά που δεν έχουν εμπειρίες από δυνατές έδρες και ότι πρέπει να βάζουμε περισσότερο το σώμα μας. Αυτά. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Πεδουλάκη? Γιώργο, σε αυτό που είπαμε για την συγκέντρωση του ξεκίνημα, μήπως θεωρείτε ότι θα ήταν λύση να ξεκινάει το παιχνίδι ο Διαμαντίδης, που είναι από τους πιο ήπιους? Γιατί εσείς αναπτύξατε το κομμάτι, βέβαια, μας έχει και ποιος τελειώνει το παιχνίδι και είναι και... Ναι, εντάξει. Ο Δημήτρης έχει συνηθίσει αυτόν τον χρόνο να παίζει αυτόν τον ρόλο, διαβάζει το παιχνίδι, έχει την εμπειρία αυτή. Και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Τη θέση του ήταν ο Νίκ εκεί πέρα. Ο Δημήτρης, όπως ξέρετε, δεν θέλει να point guard, δεν είναι στην κατάσταση, δεν είναι στα 32, στα 33 του χρόνια. Δεν μπορεί να τον καταπονούμε συνέχεια. Πρέπει άλλα παιδιά να βγουν μπροστά και να πάρουν μαθήματα το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Και αν είναι το πρόβλημα, πρέπει να το λύσουμε. Είναι τελευταία του χρονιά, οπότε. Άλλη ερώτηση, ο κ. Μιχάλη. Πιθανολογείται ότι υπήρξε ένας εφησυχασμός τόσο από το 2-0 στη σειρά, όσο και από τις ελλείψεις βασικών παιχνών του Άρη, ή οι παίκτες εξεπλάγησαν από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε ο Άρης σήμερα? Όχι, νομίζω ότι την έχω καλύψει την ερώτησή σας. Νομίζω ότι δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι και δυνατοί. Πνευματικά, αλλά ιδιαίτερα σωματικά. Δεν βάλαμε το κορμί μας, δεν βάλαμε τα πόδια μας, δεν χρησιμοποίησαμε τα φάουλ, δεν. Σαν να μην ήμασταν εδώ. Εντάξει. Και υπάρχουν παιδιά που είναι επιθετικογενή, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι στα μεγάλα μάτς ξεκινάς από πίσω. Όπως όλες οι μεγάλες ομάδες. Νομίζω ότι σήμερα ο Νίκ μας έλειψε αρκετά. Το σημαδεύανε αρκετά παιδιά από τα δικά μας, τα σημαδεύανε στο ένας εναντίον ενός. Και ιδιαίτερα για τους νέους και Έλληνες παίκτες είναι ένα πολύ καλό μάθημα. Το δοκίμασε ένα μέρος και πόνοκε. Και θέλαμε να τον προστατεύσουμε. Θα το δούμε. Πιθανό. Αλέξη. Coach, παραδόξως για το χαρακτήρα σας, την πορεία σας στα γήπεδα και την παιδεία σας, τουλάχιστον έτσι όπως την αντιλαμβάνω από τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, παραστηθήκατε σε διάλογο με τους οπαδούς στη Φυσούνα. Σας είδα προσωπικά εγώ να κάνετε κάποιες απρακτήσεις χειρονομίες και να λέτε κάποια λόγια. Θέλετε να μας πείτε τι είναι στο περιστατικό? Περιγράφετε την αντίδραση. Δεν υπήρξε χειρονομία. Εγώ πρώτα θα σχολιάσετε τη δράση. Δεν την είπα. Τη δράση. Ναι.
Συζητήστε με τους ανθρώπους που είναι εκεί τη δράση, τις ροχάλες που φάγαμε, τις εξυβρίσεις, τα αντικείμενα που φάγαμε. Εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ γιατί δεν κάνει κανένα κοστινά, γιατί κάνει προσπάθεια ο Άρης. Αλλά αφού αναφερθήκατε, βλέπετε την αντίδραση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να τελειώσει. Δεν ζούμε στο 80 ούτε στο 90. Και δεν είμαστε και υποχρεωμένοι να το ζήσουμε αυτό στο κάτω-κάτω. Νομίζω ότι είναι υπευθυνότητα της αστυνομίας να τελειώσει η κατάσταση αυτό πέρα. Μιλάτε για την αντίδραση. Τον έτρωσε αντικείμενο αυτό. Εντάξει. Τη δράση να σχολιάσουμε πρώτα. Δεν θέλω γιατί δεν θέλω λόγω Άρη. Ο Άρης κάνει μια προσπάθεια σοβαρή και δεν θέλω να το κάνω λόγω. Δεν ανέφερθηκα λόγω του Άρη. Εντάξει. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Κότσο. Κότσο, ο Χάντερ δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα, γιατί βάζει και κάποιες εγγύψεις στις τεστ-πέντε. Ίσως θα μπορούσε να δώσει κάποια λύση. Καλά, τώρα μπορούμε να πούμε πολλά τέτοια. Σε επιμέρους θέματα μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Το πρόβλημά μας δεν ήταν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα δύο γκάρ βάλαν 42 πόντους. Τώρα μπορούμε να πούμε, μπορεί να μας έλειψε και ένα παιδί που μπορεί να ζήσει στον εφηβικό. Αυτά, αν διλύσουμε τον κόνοπα, μπορούμε να βρούμε. Εμείς κοιτάμε το δάσος και δεν χάνουμε το δέντρο. Μέχρι είναι ένα παιδί νέο, 21 χρονών Αμερικάνος, τώρα 18-19 Ευρωπαίος, το οποίο μαθαίνει κάθε μέρα στην προπόνηση. Μέχρι, το πρόβλημα δεν ήταν εκεί πέρα. Το πρόβλημα ήταν στην πρώτη γραμμή άμυνάς μας. Αν μεταφέρουμε άλλο το πράγμα, θα χάσουμε το δάσος. Θα πω ότι η συμπεριφορά του Δημήτρη του Διαμαντίδη που σε κάποια σημεία άρχισε τα όρια της κωμωδίας. Αυτός ο εκβιασμός των φάουλ ή αντιδράσεις του, αυτό δεν προκαλεί τον κόσμο. Στην Ελλάδα είμαστε. Το ξέρετε. Θα αστείευεστε. Καθόλου δεν αστείευεστε. Θα αστείευεστε. Θα αστείευεστε. Καθόλου. Θα αστείευεστε νομίζω. Καθόλου. Ναι, εγώ νομίζω ότι αστείευεστε. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσετε. Κοιτάξτε. Τώρα. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια και έρχομαι εδώ και ξέρω τι γίνεται και τι γινόταν και τι όλα αυτά. Εντάξει. Αλλά να φτάσουμε στο σημείο να σχολιάσουμε τη συμπεριφορά του Διαμαντίδη, νομίζω φτάνει στα όρια της ασέβειας. Είναι στα όρια της ασέβειας. Το τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, το πώς μπορεί και εγώ και κάνει ένα χιαφλόπι και ο ένας μπορεί να κάνει. Αυτό είναι μέσα στις τέσσερις γραμμές. Με το που τελειώνει τα παιδιά είναι αγαπημένα και τα αυτά. Τώρα, αν αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε ένα παιδί που είναι πρότυπο και είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά να βγάλουμε. Ότι η συμπεριφορά του μέσα είναι απρεπή, νομίζω ότι είναι 36 χρονών, έχει παίξει τόσα χρόνια, έχει δείξει, έχει προκληθεί, δεν έχει απαντήσει, δεν. Τώρα αυτά είναι παλιά κόλπα, πολύ παλιά. Από την εποχή, πάρα πολύ παλιά. Αφήστε τα. Ναι, αφήστε τα αυτά, αφήστε τα, είναι πολύ παλιά αυτά. Είναι και ακούστε τώρα, η γκεμπελική με και προβοκάτσια δεν μπορεί να περάσει. Αφήστε τα αυτά τώρα. Γιατί ξέρετε κάτι. Μιλάτε για έναν άνθρωπο που είναι κόσμημα το τρίσον του αθλητισμού. Όπως ήταν ο Νίκος Ογκάλης, όπως ήταν και άλλοι. Εντάξει, τώρα αν. Μην συζητάμε. Τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή. Νομίζω ότι κάνετε ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν θέλω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διάρκεια. Εντάξει, τέλο πάντων. Εντάξει. Over here, in the microphones. I'll just sit in this one. Well, this is okay. Dom, one comment about today's win. Big win for us to continue the series. It's been a long time since we beat them, I guess. I guess knowing the history of the league. We made different adjustments on our tactic every game. And coach asked me again yesterday at practice, was it too much tactic to switch more on defense and offense? And I told him no, it was enough. So they prepared us well for the game and we executed the tactic, so you see the result of the game. And the refs did a great job of calling the game today, also. Πιστεύω ότι ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη για μας απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Η ομάδα, από όσο γνωρίζω, είχε αρκετό καιρό να κερδίσει την συγκεκριμένη ομάδα. Με αυτή τη νίκη καταφέραμε να μειώσουμε τη σειρά. Πιστεύω ότι οι προπονητές έκαναν πολύ καλή δουλειά, μας προετοίμασαν και εμένα προσωπικά πολύ καλά για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι οι διαιτητές έκαναν καλή δουλειά σε αυτό το παιχνίδι. Κάποια ερώτηση για τον Ντομινίκ. Βάζοντας τα τρία παιχνίδια στη σειρά, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δεις και κάποιες διαφορετικές ομάδες, πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Τι περιμένει να δεις το τέταρτο παιχνίδι που έρχεται, την επόμενη τετάρτη? Until now, the three games against Panathinaikos were very different between them. What do you expect to see in the fourth game? It's in just 2 days. More of the same from this game. I mean, I'm sure they'll make adjustments. I mean, each game we've played, we've made different adjustments on every single player. Depending on the game, depending on how they're playing, depending on what they're doing offensively as a team, we make adjustments to best suit our game and the deficiencies we have with players right now as far as injuries and sicknesses and et cetera. So, you know, our main thing is defensively offensively, we had to do better. As I see, we shot 41 from three and 55 from two. We are very efficient shooting the ball and executing our offense. And we worked and we're really focused on executing offensively more than anything because we held them to 70 points, almost 70 points the last two games. So we're playing pretty good, strong defensively. We worked on cutting down on our turnovers, and we only had 8 turnovers tonight, me with 5. So I got to, you know, look at myself on that one and correct that, but the 8 turnovers was probably the biggest key of the game. Last game we had 22, so we take care of the ball, we give ourselves a chance to win. Πάνω κάτω δεν περιμένω πολύ μεγάλες διαφορές στο τέταρτο παιχνίδι. Πιστεύω ότι και αυτοί θα κάνουν κάποιες προσαρμογές στο δικό μας παιχνίδι, όπως και εμείς στο δικό τους. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αγωνιζόμαστε με τα προβλήματα που έχουμε, με τις απουσίες που έχουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και στην άμυνα και στην επίθεση, αλλά με δεδομένο ότι στην άμυνα τους κρατήσαμε σήμερα κάτω από τους 70 πόντους και στο προηγούμενο στους 74, πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, και αυτό που μπορούμε να βελτιώσουμε είναι κάποια πράγματα στην επίθεσή μας. Πιστεύω ότι τα μόλις 8 λάθη που κάναμε σήμερα σε σχέση με τα πολλά του προηγούμενου αγώνα ήταν ένα από τα κλειδιά της νίκης μας, οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε στο να εκτελέσουμε κάποιες φάσεις καλύτερα. Ο Λάτσι έχει κάνει τρεις πολύ σωστές φάσεις από την εκδοχή του Άντρε Ρίτ, σήμερα έγινε μια ακόμα. Ήταν αυτό που τους έκανε να πέσουν τόσο με περίσσιο πάθος και τους έδωσε τόσο μεγάλο κύκλο για να επιτύσσουν το σημείο του κύκλου. Aris had big wins in this gym this year. If you think that this was one of the biggest, this win was one of the biggest, and what made you so passionate tonight? I can't say one's bigger than the other. I guess it's the biggest because we are continuing the series. We win a game to keep it going, so maybe that's one of the biggest. And like I said, knowing the history of the league, we haven't beat them in 22 games. I don't know how many years that is, but it's definitely huge for our reason, their history, our history, and you know, giving us a chance to win the next game is a big thing. You know, we want to get to the final, and they're in our way of getting to the final. So we want to do our best to win the game and represent Aries well. And of course, the fans give us energy here at home. We're more comfortable shooting the ball. You know, we're familiar with the hoops. I know our percentage is down over there. And they're not doing anything differently on defense as far as tactic that we've seen. So it's just about really making our shots and cutting down on the turnovers, like I said. So, you know, the fans give us energy and we're executing our offense well. So it's different. Πιστεύω ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη φετινή νίκη που πετύχαμε εδώ σε αυτό το γήπεδο, και αυτό γιατί μας δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουμε την ημιτελική σειρά. Μείναμε ζωντανοί με αυτή τη νίκη. Πιστεύω ότι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 22 σερί ήττες από τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ήταν, όμως σήμερα τα καταφέραμε. Αυτή η νίκη μας δίνει την ευκαιρία να πάμε σε ένα ακόμα παιχνίδι, να κερδίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να περάσουμε στον τελικό, και μείναμε ζωντανοί
σε αυτόν τον στόχο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πάθος και την αποτελεσματικότητα, σίγουρα οι φίλαθλοι μας δίνουν τρομερή όθηση σε αυτό το γήπεδο. Σίγουρα γνωρίζουμε καλύτερα και τα καλάθια και σουτάρουμε καλύτερα εδώ. Πάντως πιστεύω ότι η ενέργεια που μας δίνουν οι φίλαθλοι είναι σίγουρα κλειδί για τέτοιες εμφανίσεις και τέτοιες νίκες. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, είναι ένα καλό βράδυ για μας. Παίξαμε με μια καλύτερη ομάδα, θεωρητικά. Ο Παναθηναϊκός είναι υψηλό επίπεδο ομάδα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τον τρόπο που προσεγγίσαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για την αυτοθυσία που έδειξαν, δεδομένου των αποσιών μας, οι οποίες μας στοιχίζουν πάρα πολύ και στο rotation και στην ενέργεια και στις λύσεις σε πολλούς τομείς. Εγώ πιστεύω ότι και στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα ήμασταν κατά το δυνατόν ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι το γήπεδο μας δίνει κάποιες, δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις και γι' αυτό σημαίνει αυτό είναι ο κύριος ο οποίος ο Παναθηναϊκός έβρισκε 15 με 20 πόντους εύκολους στον πρωτεύοντα εφνιδιασμό. Αυτό σήμερα δεν το είχε στον βαθμό που το είχε στα δύο προηγούμενα μάτς και γι' αυτό το λόγο το σκόρ ήταν και λίγο πιο χαμηλό σε ό,τι αφορά την επίθεση του Παναθηναϊκού και εμείς ήμασταν πιο αποτελεσματικοί παραγωγικοί γιατί νομίζω ότι είχαμε λίγο καλύτερες αποφάσεις σε σχέση με τα δύο πρώτα μάτς. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να παίξουμε ένα εξίσου δύσκολο μάτς την Τετάρτη. Αυτά. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Κρίστη. Το δίποντο είναι. Η διαφορά νομίζω ότι είναι το δίποντο και το γεγονός ότι το κυριότερο είναι αυτό που προείπα που έχει να κάνει με τα λάθη. Κάναμε 22 λάθη στο... Αν κάποιος αναλύσει το βίντεο θα καταλάβει ότι όταν κάνεις λάθος σε πρώτο χρόνο και μάλιστα κάνεις λάθος στην μπάσα, όχι λάθος βήματα που άλλος παίρνει την μπάλα απ' έξω, κάνεις λάθος σε πρώτο χρόνο, αυτό μεταφράζεται αυτόματα σε δύο πόντους εύκολους για τον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός έτσι μάζευε στα προηγούμενα μάτς αρκετούς πόντους. Παίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Παναθηναϊκός που προσπαθεί να μας πάρει το τρίποντο. Υπάρχει πολλή τακτική γενικά και στα τρία μάτς, κυρίως με πολλές αλλαγές πάνω στα σκρίν. Θέλει ιδιαίτερο διάβασμα το παιχνίδι από πλευράς και των δύο ομάδων, πιστεύω. Σε ό,τι αφορά την τακτική. Εντάξει. Αυτά. Άλλη ερώτηση για τον Πούρτ, λίγο. Κερδίσατε τον Παναθηναϊκό ως προπονητή του Ικάρου, ως προπονητή του Καβάλα, και κερδίσατε και ως προπονητή του Παναθηναϊκού στην Ικάρου. Εντάξει τώρα, πόσα χρόνια είμαι προπονητή, εντάξει. Τυχαίνει. Τόσα μάτς παίζουμε. Έχουμε παίξει 50 μάτς και κερδίσαμε 3. Εντάξει, δεν είναι και τόσο φοβερό. Εντάξει. Κοιτάξτε, είναι πιο εύκολο μερικές φορές να κερδίσεις έναν καλύτερο αντίπαλο με μια θεωρητικά μικρότερη ομάδα. Διότι και ο αντίπαλος έρχεται πιο εφησυχασμένος και, και εσύ παίζεις με πολύ λιγότερο άγχος ως υποδέστερος θεωρητικά και πολλές φορές γίνονται εκπλήξεις. Πολλές φορές μάλλον, όχι πολλές φορές, λίγες φορές. Μία από αυτές ήταν οι προηγούμενες. Νομίζω βέβαια ότι ο Άρης δεν είναι στο επίπεδο της Καβάλας και του Ικάρου. Είναι μια μεγαλύτερη ομάδα, 100%. Είναι μια ομάδα που ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό πιστεύω ότι η νίκη αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί ο Παναθηναϊκός σίγουρα έρχεται πιο υποψιασμένος σε ένα τέτοιο μάτς και μάλιστα μάτς play-off. Ναι. Το παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι και για τους αγώνες. Αυτό θα είναι το κλειδί, το φετινό, ότι
χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στο ρόστερ, βρίσκεται λύσεις πάντα. Ναι. Χωρίς καμία αλλαγή. Είναι ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει την ομάδα όλη τη χρονιά, είτε είμαστε όλοι μαζί, είτε έχουμε απουσίες. Και είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι ίσως το πιο βασικό συστατικό που πρέπει να έχει μια ομάδα για να προοδεύει. Και πιστεύω ότι το έχει και η φετινή ομάδα, αλλά νομίζω και η περσινή ομάδα το είχε. Αυτό το στοιχείο. Ήταν και φαντάζομαι και ένα σημαντικό κλειδί για την νίκη. Το σημαντικότερο, ειδικά σήμερα. Σημαντικότερο. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον κόουτς. Μια διαπίστωση, δεν ξέρω αν για σας είναι μια λεπτή. Δεν νικήσατε από τα Παναθηναϊκό σήμερα, τον νικήσατε και στα 4 δεκάλεπτα. Δεν θυμάμαι εγώ ότι έχει ξαναγίνει, είναι απίστευτο για τίποτε ομάδα. Αντιμετωπίζει το Παναθηναϊκό. Ο Άρης νίκησε και στα 4 δεκάλεπτα. Ναι, εντάξει. Έγιναν γενικά κλειστά δεκάλεπτα και αν δει κάποιος και τα δεκάλεπτα στην Αθήνα, πάντα σε κάποιο δεκάλεπτο ξέφευγε ο Παναθηναϊκός, έκανε μια μεγάλη διαφορά και, και εκεί τα παιχνίδια, τα δεκάλεπτα ήταν γενικά μαζεμένα, ήταν κλειστά σε ό,τι αφορά τη διαφορά του σκορ. Ναι, από ό,τι βλέπω, αλλά είναι πολύ ταξιοριακή η διαφορά. Είναι σημαντικό στοιχείο βεβαίως. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Από τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ήταν, όμως σήμερα τα καταφέραμε. Αυτή η νίκη μας δίνει την ευκαιρία να πάμε σε ένα ακόμα παιχνίδι, να κερδίσουμε και αυτό. Αυτό που θέλουμε είναι να περάσουμε στον τελικό και μείναμε ζωντανοί σε αυτόν τον στόχο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πάθος και την αποτελεσματικότητα, σίγουρα οι φίλαθλοι μας δίνουν τρομερή όθηση σε αυτό το γήπεδο. Σίγουρα γνωρίζουμε καλύτερα και τα καλάθια και σουτάρουμε καλύτερα εδώ. Πάντως πιστεύω ότι η ενέργεια που μας δίνουν οι φίλαθλοι είναι σίγουρα κλειδί για τέτοιες εμφανίσεις και τέτοιες νίκες. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, είναι ένα καλό βράδυ για μας. Παίξαμε με μια καλύτερη ομάδα, θεωρητικά. Ο Παναθηναϊκός είναι υψηλό επίπεδο ομάδα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τον τρόπο που προσεγγίσαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για την αυτοθυσία που έδειξαν, δεδομένου των απουσιών μας, οι οποίες μας στοιχίζουν πάρα πολύ και στο rotation και στην ενέργεια και στις λύσεις σε πολλούς τομείς. Εγώ πιστεύω ότι και στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα ήμασταν κατά το δυνατόν ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι το γήπεδό μας δίνει κάποιες, δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έβρισκε 15 με 20 πόντους εύκολους στον πρωτεύοντα εφνιδιασμό. Αυτό σήμερα δεν το είχε στο βαθμό που το είχε στα δύο προηγούμενα μάτς. Και γι' αυτό το λόγο το σκορ ήταν και λίγο πιο χαμηλό σε ό,τι αφορά την επίθεση του Παναθηναϊκού. Και εμείς ήμασταν πιο αποτελεσματικοί παραγωγικοί, γιατί νομίζω ότι είχαμε λίγο καλύτερες αποφάσεις σε σχέση με τα δύο πρώτα μάτς. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να παίξουμε ένα εξίσου δύσκολο μάτς την Τετάρτη. Αυτά. Το δίποντο είναι. Η διαφορά νομίζω ότι είναι το δίποντο και το γεγονός ότι το κυριότερο είναι αυτό που προείπα που έχει να κάνει με τα λάθη. Κάναμε 22 λάθη στο... Αν κάποιος αναλύσει το βίντεο θα καταλάβει ότι όταν κάνεις λάθος σε πρώτο χρόνο και μάλιστα κάνεις λάθος στην πάσα, όχι λάθος βήματα που ο άλλος παίρνει την μπάλα απ' έξω, κάνεις λάθος σε πρώτο χρόνο, αυτό μεταφράζεται αυτόματα σε δύο πόντους εύκολους για τον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός έτσι μάζευε στα προηγούμενα μάτς αρκετούς πόντους. Παίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Παναθηναϊκός, προσπαθεί να μας πάρει το τρίποντο.
Υπάρχει πολύ τακτική γενικά και στα τρία μάτς, κυρίως με πολλές αλλαγές πάνω στα σκρίν. Θέλει... Πνευματικά αλλά ιδιαίτερα σωματικά. Δεν βάλαμε το κορμί μας, δεν βάλαμε τα πόδια μας, δεν χρησιμοποίησαμε τα φάουλ, δεν. Σαν να μην ήμασταν εδώ. Εντάξει. Και υπάρχουν παιδιά που είναι επιθετικογενή, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι στα μεγάλα μάτς ξεκινάς από πίσω. Όπως όλες οι μεγάλες ομάδες. Νομίζω ότι σήμερα ο Νίκ μας έλειψε αρκετά. Το σημαδεύανε αρκετά παιδιά από τα δικά μας, τα σημαδεύανε στο ένας εναντίον ενός. Και ιδιαίτερα για τους νέους και Έλληνες παίκτες είναι ένα πολύ καλό μάθημα. Νίκο, κατά της δεν αγωνιστήκε παρόλο και τηθεί με τα θετικά, θα χρησιμοποιηθεί στο μάτς μετά. Δοκίμασε είναι και πόνοιγε. Και θέλαμε να τον προστατεύσουμε. Θα το δούμε. Πιθανό. Coach, παραδόξως για τον χαρακτήρα σας, την πορεία σας στα γήπεδα και την παιδεία σας, τουλάχιστον έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι τώρα από τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, παραστηθήκατε σε διάλογο με τους οπαδούς στη Φυσούνα. Σας είπε προσωπικά εγώ να κάνετε κάποιες επαρκτήσεις χειρονομίες και να λέτε κάποια λόγια. Θέλετε να μας πείτε τι είναι στο περιστατικό. Περιγράφεται την αντίδραση. Χωρίς δεν υπήρξε χειρονομία. Δεν υπήρξε χειρονομία. Εγώ πρώτα θα σχολιάσετε τη δράση. Τη δράση. Συζητήστε με τους ανθρώπους που είναι εκεί τη δράση. Τις ροχάλες που φάγαμε, τις εξυβρίσεις. Τα αντικείμενα που φάγαμε. Εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ γιατί δεν κάνει κανένα κοσμά γιατί κάνει προσπάθεια ο Άρης. Αλλά αφού αναφερθήκατε, βλέπετε την αντίδραση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να τελειώσει. Δεν ζούμε στο 80 ούτε στο 90. Και δεν είμαστε και υποχρεωμένοι να το ζήσουμε αυτό στο κάτω-κάτω. Νομίζω ότι είναι η υπευθυνότητα της αστυνομίας να τελειώσει η κατάσταση αυτό πέρα. Μιλάτε για την αντίδραση. Το νότερο αντικείμενο αυτό, εντάξει. Τη δράση να σχολιάσουμε πρώτα. Δεν θέλω γιατί δεν θέλω λόγω Άρη. Ο Άρης κάνει μια προσπάθεια σοβαρή και δεν θέλω να το κάνω λόγω. Δεν ανέφερθηκα λόγω του Άρη. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Κότσο. Κότσο, ο Χάντερ δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα γιατί βάζει και κάποιε ελλείψει εδώ. Αυτέ οι πέντε. Ίσως θα μπορούσε να δώσει κάποια λύση. Καλά, τώρα μπορούμε να πούμε πολλά τέτοια. Σε επιμέρους θέματα μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Το πρόβλημά μας δεν ήταν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα δύο γκάρ βάλαν 42 πόντους. Τώρα μπορούμε να πούμε, μπορεί να μας έλειψε και ένα παιδί που μπράζει στον εφηβικό. Αυτά, αν διλύσουμε τον κόνοπα, μπορούμε να βρούμε. Εμείς κοιτάμε το δάσος και δεν χάνουμε το δέντρο. Μέχρι είναι ένα παιδί νέο, 21 χρονών Αμερικάνος, τώρα 18-19 Ευρωπαίος, το οποίο μαθαίνει κάθε μέρα στην προπόνηση. Μέχρι, το πρόβλημα δεν ήταν εκεί πέρα. Το πρόβλημα ήταν στην πρώτη γραμμή άμυνας. Αν μεταφέρουμε άλλο το πράγμα, θα χάσουμε το δάσος. Επειδή ζητήσατε να σκεφτούμε πρώτα τη δράση και μετά την αντίδραση, και εγώ θα συμφωνήσω ότι οποιαδήποτε απαιτή συμπεριφορά σε βάρος προσώπων είναι κατακριτέα. Θέλω να βάλει την υπόψη σας ότι ο κόσμος προφανώς και προκλήθηκε κάποιες στιγμές. Όχι, ήμουν πάντα. Θα πω ότι η συμπεριφορά του Δημήτρη του Διαμαντίδη που σε κάποια σημεία έρχεται τώρα τη κομμωδία. Αυτός ο εκβιασμός των φάουλ ή αντιδράσεις. Αυτό δεν προκαλεί τον κόσμο, στην Ελλάδα είμαστε. Το ξέρετε. Θα αστείευεστε. Θα αστείευεστε, νομίζω. Καθόλου. Ναι, εγώ νομίζω ότι αστείευεστε, γιατί δεν μπορεί να μιλήσετε. Κοιτάξτε. Τώρα, εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια και έρχομαι εδώ και ξέρω τι γίνεται και τι γινόταν και τι όλα αυτά. Εντάξει. Αλλά να φτάσουμε στο σημείο να σχολιάσουμε τη συμπεριφορά του Διαμαντίδη. Νομίζω φτάνει στα όρια της ασέβειας. More the same from this game. I mean, I'm sure they'll make adjustments. I mean, each game we've played, we've made different adjustments on every single player. Depending on the game, depending on how they're playing, depending on what they're doing offensively as a team, we make adjustments to best suit our game and the deficiencies we have with players right now, as far as injuries and sicknesses and et cetera. So, you know, our main thing is all, defensively, offensively, we had to do better. As I see, we shot 41 from three and 55 from two. We are very efficient shooting the ball and executing our offense. And we worked and we're really focused on executing offensively more than anything because we held them to 70 points, almost 70 points the last two games. So we're playing pretty good, strong defensively. We worked on cutting down on our turnovers and we only had 8 turnovers a night, me with 5. So I got to, you know, look at myself on that one and correct that, but the 8 turnovers was probably the biggest key of the game. Last game we had 22, so we take care of the ball, we give ourselves a chance to win.
Πάνω κάτω δεν περιμένω πολύ μεγάλες διαφορές στο τέταρτο παιχνίδι. Πιστεύω ότι και αυτοί θα κάνουν κάποιες προσαρμογές στο δικό μας παιχνίδι, όπως και εμείς στο δικό τους. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αγωνιζόμαστε με τα προβλήματα που έχουμε, με τις απουσίες που έχουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και στην άμυνα και στην επίθεση, αλλά με δεδομένο ότι στην άμυνα τους κρατήσαμε σήμερα κάτω από τους 70 πόντους και στο προηγούμενο στους 74, πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι και αυτό που μπορούμε να βελτιώσουμε είναι κάποια πράγματα στην επίθεσή μας. Πιστεύω ότι τα μόλις 8 λάθη που κάναμε σήμερα σε σχέση με τα πολλά του προηγούμενου αγώνα ήταν ένα από τα κλειδιά της νίκης μας, οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε στο να εκτελέσουμε κάποιες φάσεις καλύτερα. Ο Άρης έχει κάνει τρεις πολλές υπερβάσεις αυτό το αν περιμένει σήμερα είναι μια ακόμα. Ήταν αυτό που τους έκανε να πέσουν τόσο με περίσσιο πάθος και τους έδωσε πόσο μεγάλο κύκλο για να επιτύσσουν το σημείο του. Aris had big wins in this gym this year. If you think that this was one of the biggest, this win was one of the biggest, and what made you so passionate tonight? Well, I can't say one's bigger than the other. I guess it's the biggest because we are continuing the series. We win a game to keep it going, so maybe that's one of the biggest. And like I said, knowing the history of the league, we haven't beat them in 22 games. I don't know how many years that is, but it's definitely huge for Aries and their history, our history, and giving us a chance to win the next game is a big thing. You know, we want to get to the final, and they're in our way of getting to the final. So we want to do our best to win the game and represent Aries well. And of course, the fans give us energy here at home. We're more comfortable shooting the ball. We're familiar with the hoops. I know our percentage is down over there. And they're not doing anything differently on defense as far as tactic that we've seen. So it's just about really making our shots and cutting down on the turnovers, like I said. So the fans give us energy and we're executing our offense well. So it's different. Πιστεύω ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη φετινή νίκη που πετύχαμε εδώ σε αυτό το γήπεδο και αυτό γιατί μας δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουμε την ημιτελική σειρά. Μείναμε ζωντανοί με αυτή τη νίκη. Πιστεύω ότι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 22 σερί. Καλησπέρα. Ξέραμε σήμερα ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Ξέραμε ότι θα παίξουμε ένα σκληρό παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα. Δεν άρχισαμε καλά στην άμυνα. Το ξεκίνημά μας ήταν κακό στην άμυνα, δεν ήμασταν σκληροί. Και αυτό έτσι το πληρώσαμε συνέχεια. Αφήσαμε τους παίκτες να βρουν ρυθμό. Και έτσι βάλανε κάποια δύσκολα σούτ στο τέλος. Θα προσπαθήσουμε να κατεβούμε πιο συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι, ώστε να πάρουμε την πρόκληση στο τελικό. Καλή επιτυχία στον Άρη στο επόμενο παιχνίδι. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον Βασίλη? Όχι. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό μάθημα για την ομάδα μας. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί. Ξεκινάμε και το μυαλό μας είναι από την επίθεση. Τα δυνατά μάτς ξεκινάνε από την άμυνα και από το πόσο μπορείς να βάλεις το σώμα σου και το μυαλό σου να είναι μέσα στο γήπεδο. Εμείς είχαμε πάρα πολλά προβλήματα στο ένας εναντίον ενός. Ζεσταθήκανε τα γκάρ. Δεν χρησιμοποίησαμε τα φάουλ ή τα χρησιμοποίησαμε στην τελική. Στο τελείωμα της φάσης, θεωρώντας ότι είναι δευτερεύον, είναι πολύ, το να χρησιμοποιήσει τα φάουλ είναι στρατηγική. Απ' την άλλη, στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαμε και προβλήματα στο rebound, που αυτό δείχνει έλλειψη ενέργειας και έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης. Θεωρώ ότι θα μας δώσει ενδιαφέροντα πράγματα για να μπορέσουμε για τη συνέχεια, να καταλάβουμε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα παιδιά που δεν έχουν εμπειρίες από δυνατές έδρες και ότι πρέπει να βάζουμε περισσότερο το σώμα μας. Αυτά. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Πεδουλάκη? Γιώργο, σε αυτό που είπαμε για την συγκέντρωση του ξεκίνημα, μήπως θεωρείτε ότι θα ήταν λύση να ξεκινάει το παιχνίδι ο Διαμαντίδης, που είναι από τους πιο έμπειρους? Γιατί εσείς είχατε το κομμάτι, βέβαια,
Ναι, εντάξει. Ο Δημήτρης έχει συνηθίσει αυτό το χρόνο να παίζει αυτό το ρόλο. Διαβάζει το παιχνίδι, έχει την εμπειρία αυτή και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Τη θέση του ήταν ο Νίκα εκεί πέρα. Ο Δημήτρης, όπως ξέρετε, δεν θέλει να πονγκαρ, δεν είναι στην κατάσταση, δεν είναι στα 32, στα 33 του χρόνια. Δεν μπορεί να τον καταπονούμε συνέχεια. Πρέπει άλλα παιδιά να βγουν μπροστά και να πάρουν μαθήματα το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Και αν είναι το πρόβλημα, πρέπει να το λύσουμε. Είναι η τελευταία του χρονιά, οπότε. Άλλη ερώτηση, δεν μπορούσε να κάνει. Πιθανολογείται ότι υπήρξε ένας εφησυχασμός τόσο από το 2-0 στη σειρά, όσο και από τις ελλείψεις βασικών παιχνών του Άρη, ή οι παίκτες εξεπλάγησαν από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε ο Άρης σήμερα? Όχι, νομίζω ότι την έχω καλύψει την ερώτησή σας. Νομίζω ότι δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι και δυνατοί. Είναι στα όρια της ασέβειας. Το τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Το πώς μπορεί και εγώ και κάνει ένα χιαφλόπι και ο ένας μπορεί να κάνει. Αυτό είναι μέσα στις τέσσερις γραμμές. Με το που τελειώνει τα παιδιά είναι αγαπημένα και τα αυτά. Τώρα, αν αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε ένα παιδί που είναι πρότυπο και είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά να βγάλουμε ότι η συμπεριφορά του μέσα είναι απρεπή, νομίζω ότι είναι 36 χρονών, έχει παίξει τόσα χρόνια, έχει δείξει, έχει προκληθεί, δεν έχει απαντήσει, δεν. Τώρα αυτά είναι παλιά κόλπα. Πολύ παλιά. Από την εποχή, πάρα πολύ παλιά. Αφήστε τα. Ναι, αφήστε τα αυτά, αφήστε τα. Είναι πολύ παλιά αυτά. Είναι και ακούστε τώρα, η γκεμπελική με και η προβοκάτσια δεν μπορεί να περάσει. Αφήστε τα αυτά τώρα. Γιατί ξέρετε κάτι. Μιλάτε για έναν άνθρωπο που είναι κόσμημα το τρίτο ελληνικού αθλητισμού. Όπως ήταν ο Νίκος Ογκάλης, όπως ήταν και άλλοι. Εντάξει, τώρα αν. Μη συζητάμε τώρα, δεν θέλω να μπω σε αυτή. Νομίζω ότι κάνετε ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν θέλω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διάρκεια. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει. Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Over here, in the microphones. I'll just sit in this one. Well, this is okay. Dom, one comment about today's win. Big win for us to continue the series. It's been a long time since we beat them, I guess. I guess knowing the history of the league. We made different adjustments on our tactic every game. And coach asked me again yesterday at practice, was it too much tactic to switch more on defense and offense? And I told him no, it was enough. So they prepared us well for the game and we executed the tactics, so you see the result of the game. And the refs did a great job of calling the game today, also. Πιστεύω ότι ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη για μας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα, όσο γνωρίζω, είχε αρκετό καιρό να πολύ καιρό να κερδίσει την συγκεκριμένη ομάδα. Με αυτή τη νίκη καταφέραμε να μειώσουμε τη σειρά. Πιστεύω ότι οι προπονητές έκαναν πολύ καλή δουλειά, μας προετοίμασαν και εμένα προσωπικά πολύ καλά για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι οι διαιτητές έκαναν καλή δουλειά σε αυτό το παιχνίδι. Κάποια ερώτηση για τον Ντομινίκ. Βάζοντας τα τρία παιχνίδια στη σειρά, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δεις κάποιες διαφορετικές ομάδες, πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Τι περιμένει να δεις το τέταρτο παιχνίδι που έρχεται την επόμενη τετάρτη? Until now, the three games against Panathinaikos were very different between them. What do you expect to see in the fourth game? It's in just 2 days.